Μία εβδομάδα πριν το πρώτο κουδούνι και ενώ το Ηράκλειο τελεί υποκαθεστώς τοπικού lockdown, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην Πλατεία Ελευθερίας σε μία κινητοποίηση που διοργανώθηκε ενάντια στη χρήση προστατευτικής μάσκας στα σχολεία. Πάνω από 500 άτομα υπολογίζεται ότι συμμετείχαν, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά. Χωρίς μάσκες και χωρίς αποστάσεις, οι διαμαρτυρόμενοι ανταποκρίθηκαν σε διαδικτυακό κάλεσμα με σύνθημα «Κανένα παιδί με μάσκα στο σχολείο». Οι πολέμοι της μάσκας μέσω των κεντρικών δρόμων της πόλης κατέληξαν στην παραλιακή λεωφόρο. Ωστόσο, η αστυνομία σχημάτισε δικογραφία σε βάρος των διοργανωτών της κινητοποίησης. Πρόκειται για δύο γυναίκες, 30 και 33 ετών, οι οποίες αναζητούνται στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Κατηγορούνται για παραβίαση των περιοριστικών μέτρων ενάντια στον κορονοϊό, βάσει των οποίων στο Ηράκλειο απαγορεύεται κάθε είδους συνάθρηση άνω των 9 ατόμων και είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας και σε εξωτερικούς χώρους. Ανάλογες συγκεντρώσεις έγιναν και σε άλλες πόλεις ανά την Ελλάδα, ενώ στα Χανιά, σε ένα αυτοσχέδιο happening στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς, οι διαμαρτυρόμενοι έκαψαν χειρουργικές μάσκες προστασίας, χορεύοντας πάνω από τη φωτιά. Το ζητούμενο είναι να μην θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές, σχολίασε η διοικήτρια της ΔΥΠΕ Κρήτης. Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε εν μέσω της πανδημίας να τηρούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας, να χρησιμοποιούμε τη μάσκα όπου προβλέπεται, κοινωνική απόσταση και συχνό πλύσιμο των χεριών. Αυτό θα διασφαλίσει και μας τους ίδιους αλλά και τους συνανθρώπους μας και το ζητούμενο είναι να μην θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές. Εμείς πάντα έχουμε αποδείξει ότι πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν οι έγκριτοι επιστήμονες που όλο αυτό το χρονικό διάστημα ακολουθήσαμε τις οδηγίες και αυτό πρέπει να κάνουμε και κάνω και εγώ από την πλευρά μου έκκληση να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών. Την ίδια ώρα κλειστό παρέμεινε για το κοινό το κτίριο του ΕΟΠΗ Ηρακλείου, καθώς αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί η απολύμανση των χώρων. Μετά τα δύο θετικά τεστ που ανιχνεύτηκαν χθες το βράδυ, συνολικά 9 κρούσματα σχετίζονται με την υπηρεσία, εκ των οποίων 8 είναι υπάλληλοι και μια ακόμα εργαζόμενη στον τομέα της καθαριότητας. Έως τώρα βρίσκονται σε καραντίνα συνολικά 12 άτομα. Με κεντρική διαχείριση από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και στο πλαίσιο Ιχνηλάτης, καθώς ταυτοποιήθηκαν θετικά περιστατικά, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας του φορέα, ακολουθώντας πάντα το πρωτόκολλο και είμαστε κι εμείς εν αναμονή των εξελίξεων και βάσει των οδηγιών που πάντα δίδονται κεντρικά τόσο από το Υπουργείο Υγείας όσο και από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Στο μεταξύ, θετική στον κορονοϊό και μια αποκλειστική νοσοκόμα στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Πρόκειται για μια 23χρονη νοσοκόμα μιας 83χρονης γυναίκας, η οποία τώρα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ενώ ήταν φιλοξενούμενη σε οίκο ευγυρίας. Μέχρι στιγμής όλη η διαχείριση σε περιπτώσεις υγειονομικών έχει γίνει με απόλυτη επιτυχία. Αυτό ακριβώς γίνεται και στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Γίνεται άμεσα η χνηλάτιση, το πρωτόκολλο και δεν έχει τεθεί σε κίνδυνο οποιοδήποτε υγειονομικός ή ασθενής μέσα σε νοσοκομειακή δομή της Κρήτης.